Κεφάλαιο 4. Άρχισε πάλι να διδάσκει ο Ιησούς πλάι στη λίμνη της Γαλιλαίας. Γύρω του είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Γι' αυτό ο ίδιος μπήκε και κάθισε σε ένα πλοιάριο, ενώ όλος ο κόσμος έμεινε στη στεριά δίπλα στη λίμνη. Τους δίδασκε πολλά με παραβολές και τους έλεγε: «Προσέξτε, βγήκε ο σποριάς να σπείρει και καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν, γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν και δεν καρποφόρησαν. Τέλος, άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, όπου βλάστησαν, αυξήθηκαν και έδωσαν καρπό, 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει αυτά», τους έλεγε. Όταν ο Ιησούς έμεινε μόνος, όσοι ήταν εκεί μαζί του, καθώς και 12 μαθητές, τον ρωτούσαν για το νόημα των παραβολών. Εκείνος τους έλεγε: «Σε εσάς έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Σ' όσους όμως βρίσκονται έξω, όλα παρουσιάζονται με παραβολές, ώστε όσο και αν κοιτάζουν να μην βλέπουν, όσο και αν ακούν να μην καταλαβαίνουν. Μήπως μετανοήσουν και τους συγχωρήσει ο Θεός τις αμαρτίες». Τους λέει ο Ιησούς: «Αν αυτή την παραβολή δεν καταλαβαίνετε, πώς τότε θα καταλάβετε όλες τις άλλες παραβολές? Ο σποριάς σπέρνει το λόγο του Θεού. Με τους σπόρους που έπεσαν στο δρόμο εννοούνται εκείνοι στους οποίους παίρνεται ο λόγος και μόλις τον ακούσουν, αμέσως έρχεται ο σατανάς και παίρνει το λόγο που έχει σπαρθεί στις καρδιές τους. Με άλλους πάλι συμβαίνει ό,τι με τους σπόρους που σπέρνονται σε πετρώδες έδαφος. Αυτοί, όταν ακούσουν το λόγο, αμέσως τον δέχονται με χαρά. Δεν ριζώνει όμως μέσα τους, αλλά είναι προσωρινός. Έπειτα, όταν αρχίσουν κατατρεγμοί ή διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνούνται. Με τους σπόρους που σπέρνονται στα αγκάθια εννοούνται αυτοί που ακούν το λόγο, οι μέριμνες όμως για τα εγκόσμια, η απάτη του πλούτου και οι λοιπές επιθυμίες μπαίνουν μέσα τους και καταπνίγουν το λόγο και έτσι δεν καρποφορεί. Άλλοι, τέλος, μοιάζουν με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος. Αυτοί ακούν το Ευαγγέλιο, το δέχονται και φέρνουν καρπό. Άλλοι 30, άλλοι 60 και άλλοι 100 φορές περισσότερο». Τους έλεγε ο Ιησούς: «Μήπως φέρνουν το λιχνάρι για να το τοποθετήσουν κάτω από το δοχείο που μετρούν το στάρι ή κάτω από το κρεβάτι? Το φέρνουν για να το τοποθετήσουν στο λιχνοστάτι. Έτσι δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, ούτε μυστικό που δεν θα φανερωθεί. Ας τα ακούει αυτά όποιος έχει αυτιά για να ακούει». Τους έλεγε ακόμη: «Προσέχετε αυτό που ακούτε. Με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος ακούτε, με το ίδιο μέτρο θα σας δώσει ο Θεός να καταλάβετε. Και μάλιστα με μεγαλύτερο. Γιατί όποιος έχει θα του δοθεί ακόμη περισσότερο. Όποιος όμως δεν έχει, και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί». Ο Ιησούς έλεγε: «Με τη Βασιλεία του Θεού συμβαίνει ό,τι με τον άνθρωπο που σπέρνει το σπόρο στη γη. Κοιμάται τη νύχτα και ξυπνάει την ημέρα και ο σπόρος βλασταίνει και αυξάνει με τρόπο που ο ίδιος δεν ξέρει. Η γη καρποφορεί από μόνη της, στην αρχή βλαστάρει, ύστερα στάχει και τέλος μεστομένο σιτάρει στο στάχι. Όταν οριμάσει ο καρπός, αμέσως αρχίζει να θερίζει, γιατί ήρθε ο καιρός του θερισμού». Έλεγε ακόμη ο Ιησούς: «Με τι να παρομοιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού ή με ποια παραβολή να την παραστήσουμε? Μοιάζει με σπόρο συναπιού που όταν τον σπείρουν στη γη είναι ο μικρότερος από όλους τους σπόρους που σπέρνονται. Μετά τη σπορά όμως βλασταίνει και γίνεται μεγαλύτερος από όλα τα λαχανικά. Κάνει τόσο μεγάλα κλαδιά ώστε τα πουλιά να μπορούν να φωλιάζουν στη σκιά του. Έτσι, με πολλές παρόμοιες παραβολές τους κήρυται το μήνυμά του, σύμφωνα με τη δυνατότητα που είχαν να καταλαβαίνουν. Χωρίς παραβολές, δεν τους κήρυται το λόγο. Όλα όμως
τα εξηγούσε ιδιαιτέρως στους μαθητές του. Το βράδυ εκείνης της ημέρας, λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Και αφού αφήσαν τον κόσμο, πήραν τον Ιησού όπως ήταν στο πλοιάριο και έφυγαν. Τον συνόδευαν και άλλα πλοιάρια. Τότε έγινε μεγάλη ανεμοθύελα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλοιάριο, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να βυθίζεται. Ο Ιησούς ήταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν και του λένε: «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα: «Σώπα, θυμώσου!» Σταμάτησε τότε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και στους μαθητές είπε: «Γιατί είστε τόσο δειλοί? Γιατί δεν έχετε πίστη?» Τότε τους κατέλαβε μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος τάχα είναι αυτός που κι ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?»